Κυρία Παπαϊκονόμου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Λοιπόν, να πούμε ότι γεννηθήκατε και ζείτε στο Πέραμα, στο μαρτυρικό εισαγωγικά το λέω έτσι, στο Πέραμα, και είσαστε δικηγόρος. Ναι. Πέστε μας τι εισπράτετε, εσείς πάντα βέβαια είσαστε κοντά στον κόσμο, αλλά και στους αγώνες και στις κινητοποίησεις. Αυτή την περίοδο τώρα όμως που υπάρχει μεγαλύτερη ένταση της επαφής και της δικιάς σας με τον κόσμο, ποια είναι τα ζητήματα που εισπράτετε από την καθημερινότητα του πολίτη? Ναι, να σας πω, όντως μιλάμε, συναντιόμαστε, όπως και πέρα από την προεκλογική περίοδο, αλλά και εντατικά αυτή την περίοδο, με τους εργαζόμενους τα λαϊκά στρώματα, τη νέα γενιά στις περιοχές μας. Κατά πρώτον, εντάξει, τα κομβικά ζητήματα που απασχολούν όλους, ίσως είναι περιττό να τα αναφέρουμε, γιατί είναι γνωστά. Είναι φυσικά τα ζητήματα της ακρίβειας, της φορολογίας των μισθών. Με μεγάλη ανησυχία για την εξέλιξη που θα έχουμε μπροστά και όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, και ακριβώς προβληματισμό και θετική σκέψη και στάση απέναντι στο ΚΚΕ, τις προτάσεις του, τη δράση του. Πολύ δηλαδή περισσότερος κόσμος και νέος σκέφτεται και για πρώτη φορά να στηρίξει, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ. Γιατί τελικά αυτό? Γιατί σε τελευταία ανάλυση βλέπουμε, θεωρούμε ότι έχει συσσωρευτεί πείρα, ικανή, ο λαός μας και οι νέοι έχουν συγκεντρώσει πείρα από τα προηγούμενα χρόνια, για να τους αποκαλύπτεται πια πολύ πιο καθαρά αυτό που το ΚΚΕ εξ αρχής και διαχρονικά τόνιζε. Τι? Ότι ανεξαρτήτως των διαφορών τους, τα κόμματα που προαλήφονται για την κυβέρνηση, τόσο η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, από κοντά το ΠΑΣΟΚ, όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν και πρόκειται, όπως φαίνεται, να συνεχίσουν να κυβερνούν, έχουν ένα κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα, κινούνται σε ράγες που δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τις ζωτικές κοινωνικές ανάγκες. Εμείς καλούμε αυτόν τον κόσμο, αυτό που σκέφτεται, να το κάνει πράξη, και σε τελευταία ανάλυση και αυτό που βλέπει και στην περιοχή μας, επειδή αναφερθήκατε και συγκεκριμένα στον Πειραιά, βλέπει δηλαδή ότι ακριβώς αυτή η ανάπτυξη και τα ταξίματα, ότι μαζί με αυτήν, μαζί με την κερδοφορία, τις μεγάλες επενδύσεις, όπως τη Κόσκο για παράδειγμα, θα έρθει ανάπτυξη για τον ίδιο το λαό. Θα σημάνει φιλολαϊκά μέτρα, θα δουν θετικές εξελίξεις στα δικαιώματά τους, στις εργασιακές συνθήκες, στο μισθό τους. Διαψεύτηκε. Επιβεβαιώνεται ακριβώς ότι δεν συμβιβάζονται τα κέρδη με την πρόοδο της ανθρώπινης ζωής, όπως αναδείχθηκε και με τραγικό τρόπο. Και την ίδια στιγμή αποδεικνύεται και στον Πειραιά, θα πούμε εμείς, με εμβληματικά παραδείγματα, ότι ακριβώς για να βελτιώσει τη θέση του λαός, ό,τι έχει καταφέρει να κερδίσει, να κατακτήσει, είναι από την ίδια του τη δράση, από την δική του οργάνωση. Και επιστρέφω στο ίδιο το παράδειγμα αυτό της Κόσκο, που οι εργαζόμενοι της, ό,τι πέτυχαν, τη συλλογική τους σύμβαση, τις αυξήσεις, βελτίωση σε μέτρα υγιεινής και τα λοιπά, το πέτυχαν με τον αγώνα τους, με το κουκουέ στην πρώτη γραμμή. Εσείς, κυρία, εκεί στο Πέραμα που ζείτε, έχετε γεννηθεί, ζείτε εκεί πέρα, διαπιστώνετε να είναι πιο αυξημένες εκεί ανάγκες του κόσμου, ή διαπιστώνετε ότι γενικά σε όλη την Ελλάδα ο κόσμος, ο απλός λαός, υποφέρει το ίδιο? Κοιτάξτε να δείτε, αναλόγως των περιόδων, των συνθήκων, των κλάδων που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορες περιοχές και να αναπτύσσονται, δηλαδή ένα σχεδιασμός ανάλογα με το τι συμφέρει τους ομίλους, έτσι, αν επενδύουν, αν δεν επενδύουν, αν ρίχνουν λεφτά σε μια περιοχή, σε μια περιφέρεια, μπορεί να βλέπουμε και καταστάσεις χειρότερες. Το λέω γιατί το αναφέρατε και κάπως εισαγωγικά, το Πέραμα αλλά και άλλες εργατικές συνοικίες του Πειραιά έχουν κατά καιρούς αναδειχθεί σαν περιοχές που είναι πιο οξυμένα τα προβλήματα, όπως βέβαια της ανεργίας. Αλλά λέω τελικά υπάρχει μια δυστυχώς κοινή κατηφορική πορεία για το λαό, ανεξάρτητα αν σε κάποιες περιοχές όπως και στη δική μου, συνολικά στη Β' Πειραιά, μπορεί προβλήματα να είναι πιο έντονα, να είναι πιο χρόνια,
να είναι πιο εκρηκτικά. Αλλά η αιτία που φανερώνεται είναι κοινή. Για παράδειγμα, η ανεργία στο πέραμα, η υποβάθμιση των όρων ζωής, ο ένοχος για αυτή την κατάσταση έχει πια αναδειχθεί. Γιατί έχει να κάνει με την ανάπτυξη για τα κέρδη των λίγων, που αναλόγως τι συμφέρει μπορεί, ας πούμε, να υπάρχουν καράβια στη ζώνη, μπορεί να μην υπάρχουν, αναλόγως ακριβώς τι συμφέρει να επενδύεται, πού, πώς, με χαμηλά μεροκάματα. Ή αντίστοιχα βλέπουμε παρεμβάσεις σοβαρές αναπλάσεις στον Πειραιά, αλλά την ίδια στιγμή στις γειτονιές μας, υποβαθμισμένους όρους ζωής. Για παράδειγμα, τα καζάνια στο πέραμα, στο κερατσίνι, κομματερές και σημεία αποκομιδής απορριμμάτων. Δηλαδή βλέπουμε μία κοινή γραμμή που υπηρετήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις να προωθούνται έργα μόνο αυτά και όπως συμφέρει το κεφάλαιο τους επενδυτές, τους λίγους, και την ίδια στιγμή ακριβώς να υποβαθμίζονται οι όροι ζωής στις δικές μας γειτονιές από αυτήν ακριβώς την ανάπτυξη, από αυτές ακριβώς τις επενδύσεις. Γιατί σε αυτές δεν είναι κριτήριο φυσικά οι ανάγκες του κόσμου, οι όροι ζωής του, οι όροι δουλειάς του, αλλά είναι αυτά μετρούνται ως κόστος. Ξέρετε, το είδαμε και με τραγικό τρόπο και στην περίπτωση της τραγωδίας των Ντεμπών. Ακριβώς τι δηλαδή, ότι ακόμα και η ασφάλεια, η προστασία της ζωής, της υγείας του λαού, του τόπου που μένει, του τρόπου που μετακινείται, θεωρείται κόστος. Θεωρείται κόστος και από τους επενδυτές και από τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Κυρία Παπαϊκονόμου, εσείς μιλάμε για μια ιστορική περιφέρεια, τη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Για όσους τουλάχιστον παρακολουθούμε τα πράγματα εδώ του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής τα τελευταία 50 χρόνια, εσείς στις προηγούμενες εκλογές το 2019 είσαστε τρίτο κόμμα με 8%. Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές μπορείτε να αυξήσετε τη δύναμή σας? Το πιστεύουμε στη βάση αυτών που σας ανέφερα, πώς δηλαδή στην επικοινωνία μας αλλά και στην κοινή μας δράση όλα αυτά τα χρόνια με τον κόσμο, στους αγώνες. Από εκεί προκύπτει και σαν συμπέρασμα και από τις συζητήσεις και τη συνάντησή μας με τον λαό αυτή την περίοδο. Το πιστεύουμε και καλούμε τον κόσμο ακριβώς να το τολμήσει και να κάνει το βήμα να βγει πολύ πιο ισχυρό το κουκουέ. Γιατί ξέρετε, πρώτον, υπάρχει ένα γενικό μήνυμα που πρέπει να σταλεί και από τον Πειραιά και από όλη την Ελλάδα απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση. Τι δηλαδή, η επόμενη κυβέρνηση, ακριβώς επειδή όποια και να είναι η σύνθεσή της, δεσμεύεται σε ένα αντιλαϊκό πρόγραμμα, έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Τώρα ακούμε πολλά προεκλογικά, αλλά αυτά που δεν ακούγονται είναι τα ψηλά γράμματα που κρύβουν τη χοντρή αντιλαϊκή ουσία και συμφωνία ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε δηλαδή και στη Β' Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα ο εργαζόμενος λαός να αναμετρηθεί με μια κυβέρνηση που θα έχει δεσμεύσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το Ταμείο Ανάκαμψης στο υπερμνημόνιο θα έχει θέλει ματωμένα πλεονάσματα και προαπαιτούμενα. Για την επενδυτική βαθμίδα θα ξεσπιτώνει κόσμο, γιατί είναι όρος η απελευθέρωση των συνδυασμών, των πληστηριασμών, με συγχωρείτε. Λοιπόν, και στις γειτονιές μας συναντάμε αυτά τα προβλήματα και ναι, υπάρχει η δυνατότητα, και θα δούμε το πρόγραμμα να το κάνει πράξη, να έχουμε πολύ πιο ισχυρό κουκουέ και στη Β' και στην Α' Πειραιά, για να έχουμε όρους να αναμετρηθούμε με αυτά τα προβλήματα, να είναι ισχυρός ο λαός μας και στις δικές μας φυσικά γειτονιές, για να τα βρει σκούρα η επόμενη κυβέρνηση στον αντιλαϊκό της σχεδιασμό. Και επιτρέψτε μου να βάλω και την πλευρά ακριβώς ότι η πείρα μας και στον Πειραιά από το ισχυρό, τι σημαίνει ισχυρό ΚΚΕ και ισχυρός λαός, έχει και την εξιστυχή, έχει αποδειχθεί ότι με αυτόν τον τρόπο δίνεται το πραγματικό μήνυμα και υψώνεται το αποφασιστικό μπλόκο και σε όποια φασιστικά, ναζιστικά μορφώματα, παραφυλάδες της Χρυσής Αυγής, λέω γιατί υπάρχει και πολλή συζήτηση γύρω από αυτά αυτές τις μέρες και μας αφορά. Ξέρετε πως στις δικές μας γειτονιές έχουμε αναμετρηθεί ακριβώς με το φασισμό-ναζισμό και έχουμε αναμετρηθεί πετυχημένα. Πώς το καταφέραμε? Ακριβώς με οργανωμένο το λαό, τους εργάτες, τα σωματεία, τους μαθητές, τους φοιτητές, όλο το λαό συσπηρωμένο που απομόνωσε τη Χρυσή Αυγή και τα φασιστικά μορφώματα, αν θέλετε, πολύ πριν και αποφάσεις, νόμους, άλλες ρυθμίσεις
που μάλιστα έχουν και επικίνδυνες απολύξεις. Θα είναι απάντηση και σε αυτή την κατεύθυνση για να βρεθεί ο λαός μας ισχυρός και αδύναμα όλα τελικά τα κόμματα που είναι διατεθειμένα και αποφασισμένα να δράσουν ενάντια στα συμφέροντά του. Κυρία Παπαγκονόμου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είχατε την καλοσύνη να συνομιλήσουμε. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Ισχυρό κουκουέ για να χαμογελάσει ο λαός και στη Β' και στην Α' Πειραιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.